πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών, όχι όποιος, ο κύριος Μπροκ, ένας πολύ καλός ευρωβουλευτής που ανήκει στην ομάδα του Λαϊκού Κόμματος, όπου και ανήκει η Νέα Δημοκρατία. Είναι μαζί. Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας στην Επιτροπή Εξωτερικών είναι ο έμπειρος, όπως ίδιος αυτοαποκαλείται, ο κύριος Δημητρακόπουλος. Ευφύης άνθρωπος, γιος δημοσιογράφου, εκδότου, του ευπατρίδη της δημοσιογραφίας, του αείμνηστου Δημητρακόπουλου της εφημερίδας Ελευθερία της Λάρισας. Και φίλος βέβαια, πάνω απ' όλα και ιδιαιτέρως. Αλλά φιλτάρτη όμως η πατρίδα. Έφερε λοιπόν ο κύριος Μπροκ την έκθεση του μία φορά, την απέσυρε, την ξαναέφερε, την απέσυρε και τελικά η ψηφοφορία ήταν να γίνει επροχθές, όπως και έγινε. Η ψηφοφορία επί των θεμάτων που περιείχε αυτή η έκθεση. Ποια ήταν η έκθεση, ήταν ο τίτλος, ήταν το θέμα. Η στρατηγική της διεύρυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ερχόταν όλα στο πιάτο, όλα τα θέματα που μας αφορούν εδώ γύρω-γύρω. Δεν λέω για την Τουρκία, για το Αιγαίο, για την Κύπρο, όπου εξ αρχής είναι γνωστή η πολιτική της οσφιοκαμψίας και των διαρκών υποχωρήσεων της Νέας Δημοκρατίας εις τα κελέσματα της Ουάσιγκτον και τις οδηγίες της Άγκυρας. Εκεί το ήξερα. Είχα αναλάβει όμως μία στρατηγική, είχα σχεδιάσει μία στρατηγική πώς θα κερδίζαμε στο θέμα το μακεδονικό. Έχετε υπόψη σας, δεν τα πράγματα απλά, λέω αυτά, παίρνω αυτά, είναι σύνθετα. Προσπάθησα να περιγράψω στον εκδότη της εφημερίδας, τον Θανάση Μιλονόπουλο, το περίπλοκο του σχεδιασμού. Είναι σαν να παίζεις μπιλιάρδο με 9 μπίλες και να έχεις τόπο στόχο η ένατη να πεις την τρύπα και να χτυπάς την πρώτη, τη δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη, την πέμπτη, την έκτη, την έβδομη, την όγδοη για να χτυπήσεις την ένατη και να πει μέσα στην τρύπα. Ήτανε πολύ περίπλοκο το θέμα. Ποια λοιπόν ήταν η στρατηγική μου? Βάζω πολύ σκληρές τροπολογίες, πάρα πολύ σκληρές στο θέμα της Τουρκίας, ούτως ώστε εκεί να πάει η προσοχή και να φύγει η προσοχή εκείνων οι οποίοι θα εκαλούνται να πάρουν απόφαση